να δούμε τον καθηγητή, τον καθηγητή εργατικού δικαίου. Δεν έχω πρόβλημα εγώ. Και θα ήθελα να τον καλημερίσω, να τον καλωσορίσω και να τον ευχαριστήσω για την ανοχή του. Καλημέρα κύριε καθηγητά μου. Καλή σας μέρα. Τι κάνετε, είσαστε καλά? Τηρουμένο των αναλογιών, ναι. Κοιμηθήκα αργά ή νωρίς? Σας βλέπω φρέσκο. Κοιμήθηκα αργά και ο λόγος είναι μάλλον αυτός που ξέρετε, για τις Πέμπτες που λέγαμε. Α, δεν παρακολουθήσατε δηλαδή, δεν παρακολουθούσατε τη διαδικασία στη Βουλή? Παρακολούθησα τη διαδικασία μέχρι τις 11-11.30 περίπου. Και δεν χάσατε τίποτα, γιατί μετά διεκόπη η σύνδεση, γιατί συνεδριάζανε για να δούνε πώς θα είναι τα ψηφοδέλτια. Ναι, τελικά, τα υπόλοιπα τα είδα σήμερα το πρωί. Τελικά, ρωτάω έναν πανεπιστημιακό, ρωτάω έναν άνθρωπο ο οποίος νομιμοποιείται να έχει άποψη και ουέ και αλίμονο, εάν απομονώσουμε τις απόψεις των διανοωμένων. Και ίσως να αποτελέσουν και το συνδετικό κρίκο μεταξύ του πολιτικού συστήματος και της κοινωνίας. Αν αυτός είναι ο ρόλος του δημοσιογράφου, έχει αποτύχει. Και το λέει ένας από τους αποτυχημένους. Θα ήθελα λοιπόν την άποψή σας. Κοιτάξτε, βλέπω τα πράγματα με ένα λίγο διαφορετικό τρόπο, γιατί θέτω ένα βασικό ερώτημα πάντοτε. Ποιο είναι το θέμα? Βλέπετε ότι τώρα εδώ και 1,5 μήνα περίπου έχει κυριαρχήσει απολύτως το θέμα της λίστας Λαγκάρ, το οποίο είναι μεγάλο. Δεν υποτιμώ επίσης καθόλου την ανάγκη, εάν βρεθεί κάποιος ή κάποιοι ένοχοι, αυτοί να τιμωρηθούν. Είναι σπουδαίο πολιτικό ζήτημα αυτό. Αλλά θέλω επίσης να πω ότι αυτό δεν θα αλλάξει τίποτε σε σχέση με την πολιτική που ασκείται και είναι η ίδια πολιτική αυτή η οποία οδηγεί σε μεγάλωμα της φτώχειας. Το λέω αυτό όχι για να αναφερθώ απλώς στους ανθρώπους που υποφέρουν, αλλά για να πω ότι η φτώχεια είναι δομικό στοιχείο αυτής της κρίσης. Αν δεν είναι η τελική αιτία, αν δεν είναι η υπερπροσφορά αγαθών η οποία δεν μπορεί να ικανοποιηθεί ή να ζητηθεί από μία ασθμένουσα ζήτηση, πάντως οι πολιτικές της φτώχειας είναι πολλαπλασιαστές αυτές της κρίσης. Άκουσα το κομμάτι της συζήτησης για τις τράπεζες. Βεβαίως ο ρόλος των τραπεζών είναι σημαντικός. Σημαντικό όμως είναι επίσης να πληρώνει κανείς τις ζημίες που προκαλεί και όταν το στηρίζει κάποιος με κεφάλαια, δηλαδή ο ελληνικός λαός, να αναλαμβάνει επίσης τον έλεγχο του τραπεζικού συστήματος. Και το δεύτερο και κυριότερο είναι, όση ρευστότητα και αν ρίξετε στις επιχειρήσεις και στην αγορά που δεν θα ρίξει αυτό το πολιτικό σύστημα όπως λειτουργεί μέχρι τώρα, εκτός αν αύριο αλλάξει η πολιτική γραμμή. Όση ρευστότητα και αν πέσει, παρότι η ρευστότητα είναι σημαντική, αν δεν ενισχυθεί η ζήτηση, δεν κάνουμε απολύτως τίποτα, γιατί η μεγάλη πλειοψηφία των επιχειρήσεων και στη χώρα μας και παντού υπάρχει, ζει από την κατανάλωση των πολλών. Όταν η κατανάλωση έχει γκρεμιστεί με τον τρόπο που έχετε δει και παρακολουθούμε τώρα 3 χρόνια, μην περιμένουμε ούτε ανάπτυξη ούτε ανάκαμψη. Δεν πάτε να ρίξετε όση ρευστότητα θέλετε. Δεν θα γίνει, διότι δεν υπάρχει δυνατότητα κατανάλωσης. Τα μαγαζιά κλείνουν επειδή δεν υπάρχουν καταναλωτές να αγοράσουν προϊόντα, εμπορεύματα και υπηρεσίες. Και εμείς πάμε να ανοίξουμε και Κυριακές. Ότι μεγαλώνει, πράγμα που δευτερογενώς μεγαλώνει την ανεργία και έτσι διαιωνίζεται ο φαύλος κύκλος. Προσπαθώ δηλαδή να αξιοποιήσω το μόνο δίδαγμα που έχει κάποια σημασία, αν θέλετε, στην γενική θεώρηση των οικονομικών επιστημών, που είναι η ιστορία των οικονομικών κρίσεων. Για να δούμε στις μεγάλες οικονομικές και κοινωνικές κρίσεις ποιες πολιτικές προτάσεις ακολουθήθηκαν και πώς αντιμετωπίστηκαν, αν αντιμετωπίστηκαν τα προβλήματα. Και βλέπω λοιπόν ότι η φτώχεια, που αν δεν είναι η τελική αιτία, επαναλαμβάνω, είναι πολλαπλασιαστής της κρίσης, είναι το αποτέλεσμα όλων αυτών των πολιτικών. Κύριε καθηγητά. Και για να επιτευχθεί αυτό και για να γίνει εσωτερική υποτίμηση, στο Διάβα γκρεμίζουμε και ένα ολόκληρο σύστημα συλλογικών συμβάσεων εργασίας και διαιτησίας του ΟΜΕΔ. Και ό,τι άλλο έχει μείνει όρθιο από τις θεσμικές κατακτήσεις περίπου ενός αιώνα. Συνθετικές απόψεις βλέπετε? Βλέπετε δηλαδή απόψεις όπου, εντάξει, λέτε για κάποια πράγματα τα οποία κάνει αυτή η κυβέρνηση. Από την άλλη πλευρά, βλέπετε από την πλευρά της αντιπολίτευσης να υπάρχει μια εναλλακτική πρόταση? Ή βλέπετε πιθανότητες να υπάρξει μια συνθετική πρόταση εάν κάτι μας ενώνει? Γιατί κάτι πρέπει να μας ενώνει. Δεν μας χωρίζουν όλα. Σαφώς. Και νομίζω ότι είναι μια μεγάλη πρόοδος το γεγονός ότι μετά από 3 χρόνια έχουμε καταλάβει λίγο ή πολύ τις αιτίες της κρίσης. Αυτό που βλέπω να υπάρχει ως πολιτική πρόταση σήμερα αφορά μόνο το ένα σκέλος.
αν μπορώ να πω τη γνώμη μου σε αυτό. Το γεγονός δηλαδή ότι υπάρχουν πολιτικές προτάσεις από την αντιπολίτευση που εγκαταλείπουν για την εγκατάλειψη των πολιτικών του μνημονίου. Αυτό είναι αναγκαία συνθήκη, αλλά όχι και ικανή. Διότι στο δεύτερο σκέλος πρέπει να δούμε πώς θα βρούμε χρήματα. Στο πώς θα βρούμε χρήματα επίσης υπάρχουν προτάσεις. Αλλά υπάρχουν επίσης και κενά τα οποία θα πρέπει να καλυφθούν. Πάντως, αναγκαία, αν και όχι ικανή συνθήκη, είναι να εγκαταλείψουμε τις πολιτικές των μνημονίων που βαθαίνουν τη φτώχεια και οδηγούν σε αυτό το φαύλο κύκλο της ανεργίας, της φτώχειας και όλης αυτής της κατάρρευσης που ζούμε 3 χρόνια τώρα. Εάν σκεφτείτε δε ότι και οι οικονομολόγοι του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου κατάλαβαν μετά 3 χρόνια πόσο λάθος είναι η συνταγή και ακριβώς τώρα υποστηρίζουν με την πρόσφατη έκθεσή τους πριν από λίγες εβδομάδες ότι η πολιτική ήταν λάθος και οδήγησε σε καταστροφικά αποτελέσματα, αντιλαμβάνεστε πού βρισκόμαστε. Μου επιτρέπετε. Κύριε καθηγητά, πολύ σωστά το θέτετε. Το ερώτημα είναι το εξής, ότι ο προβληματισμός αυτός αφορά όλη την Ιφίλιο, όλο τον κόσμο, όλη την Ευρώπη. Σωστά. Με την πολιτική που ασκείται. Αυτό το οποίο λέμε είναι ότι δυστυχώς αυτή η πολιτική δεν μπορεί να αλλάξει από ένα ανυπότακτο γαλατικό χωριό. Ότι απαιτείται πανευρωπαϊκή κινητοποίηση, αλλαγή των συσχετισμών. Το θετικό στην πολιτική σκηνή της χώρας είναι αυτό, ότι πλέον σχεδόν όλες οι δυνάμεις προσαρμόζονται προς αυτή την κατεύθυνση, δηλαδή το να αλλάξουν οι πολιτικές στην Ευρώπη, μέσα από τις οποίες βεβαίως θα ανατραπεί ένα λεπτό. Θανάση μου. Ποιες δυνάμεις προσαρμόζονται? Όχι, εκτός από το Το πολιτικό σχέδιο λοιπόν της χώρας, το ευρύτερο, η μεγάλη ατζέντα που λέμε, είναι πώς σύσσωμο ή το μεγαλύτερο μέρος του πολιτικού κόσμου στη χώρα και του συστήματος θα ενταχθεί σε αυτό το νέο ρεύμα της Ευρώπης αλλαγής πολιτικών. Με εγκατάλειψη όμως της μνημονιακής πολιτικής, ναι, ξεχνάτε ότι... Όχι, 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 να απαντήσει, να απαντήσει και μετά να ρωτήσει. Προς αυτή την κατεύθυνση ακριβώς που ανέφερε ο κύριος καθηγητής. Κύριε καθηγητά, συμπληρώσει το ερώτημα. Κύριε Παπαδάκη, να κάνουμε σήμερα. Να συμπληρώσω τώρα. Μα δεν είναι ο άνθρωπος να απαντήσει σε 15 μαζεμένα. Δύο απλά ερωτήματα. Να απαντήσει στο ένα και μετά. Όχι, δύο απλά ερωτήματα. Δεν θέλει, μα θέλει ο άνθρωπος να ρωτήσει να απαντήσει στο ερώτημα που του επιτέθηκε. Να συμπληρώσω το ερώτημα. Νομίζω ότι άκουσα τον κύριο Τσούκαλη, έτσι δεν είναι? Ναι, ναι, ναι. Να συμπληρώσω το ερώτημα. Μα είναι δυνατόν να αφήνει να του κάνω δύο ερωτήματα απλά? Πολύ απλά. Να το συμπληρώσετε αμέσως μετά, θα το κάνετε όλα, κύριε Κουκουλόπουλε. Να μην τα μπερδέψουμε όλα, αν είναι δυνατόν. Έτσι και μετά, εσείς θα έχετε, κύριε Κουκουλόπουλε. Σχεδόν τίποτα δεν μπορώ να ακούσω τώρα, εδώ και μερικά δευτερόλεπτα. Άκουσα νομίζω τον κύριο Τσούκαλη, έτσι δεν είναι? Να σας πω λοιπόν πού συμφωνώ με τον κύριο Τσούκαλη και πού διαφωνώ. Συμφωνώ στο ότι υπάρχει μία, αν θέλετε, πολιτική η οποία έχει προετοιμαστεί στο θεσμικό επίπεδο εδώ και αρκετές δεκαετίες. Αν θέλετε, αρχίζουμε από το Μάστριχ, περνάμε από τη συνθήκη της Λισαβόνας, από τη συνταγματοποίηση του οικονομικού νεοφιλελευθερισμού που έχει περάσει ήδη και στη συνθήκη λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και βεβαίως υπάρχει όλο το θεσμικό επικοδόμημα που χτίστηκε από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου και υποστηρίζεται και από το ΔΝΤ και από την Παγκόσμια Τράπεζα. Συμφωνώ λοιπόν με τον κύριο Τσούκαλη ως προς το εξής, ότι αυτή τη στιγμή δεν είναι μόνο η μπότα των δανειστών πάνω στο σβέρκο του ελληνικού λαού και της κυβέρνησης και των διαφόρων κομμάτων που διαχειρίζονται ή προσπαθούν να διαχειριστούν αυτή την κρίση. Είναι ένα ολόκληρο θεσμικό επικοδόμημα το οποίο για να γκρεμιστεί θέλει πολύ μεγάλη προσπάθεια. Να σας πω όμως και πού διαφωνώ. Εάν κανείς δεν έχει το σθένος να αντισταθεί σε όλη αυτή τη βαρβαρότητα, εάν δεν έχει το σθένος να κάνει μία κίνηση για να τεινάξει την πότα του δανειστή από το σβέρκο του, νομίζω πρέπει να αφήσει τη θέση του σε κάποιον άλλον που ενδεχομένως μπορεί να το κάνει. Με ποιο τρόπο? Διότι δεν μπορούμε να εξευμενήσουμε ή δεν μπορούμε να ακολουθούμε μία πολιτική εξευμενισμού των δανειστών σαν και αυτήν που υποστήριξε για παράδειγμα ο κύριος Σαμαράς. Σε ένα συνέδριο ήταν ένας λόγος ο οποίος πέρασε μάλλον απαρατήρητος. Ο κύριος Σαμαράς έκανε ένα παραλληλισμό με την ιτημένη Γερμανία μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και την πολιτική εξομάλυνσης και κυρίως εξευμενισμού. Αλλά η Γερμανία είχε υποστεί μια τεράστια ήττα στον πόλεμο
και είχε εντελώς διαφορετικές προϋποθέσεις ανάπτυξης και εντελώς διαφορετικό σύστημα. Σας θυμίζω ότι το ξεπέρασμα... Με ποιο τρόπο θα αποτινάξουμε την κότα. Θα το πείτε συγκεκριμένα, όχι θεωρητικά. Κύριε καθηγητά, όχι, είναι καλεσμένο εκπομπή. Με συγχωρείτε, κύριε Κουκουλόπουλε, είναι καλεσμένο εκπομπή. Δεν κάνω κρίμα, μα δεν ερώτηση θέλω να του κάνω. Είναι προσβλητικό. Είναι προσβλητικό για τον κύριο καθηγητή. Γιατί δεν κάνουμε σεμινάριο. Όχι, δεν με καταλάβετε. Εγώ δεν καταλαβαίνει. Γνωρίζω τον κύριο Καζάκο, τι απόψει του. Την ερώτησή σα. Τον εκτιμώ και σέβομαι την επιστημονική του κατάρτιση. Επειδή όμως εγώ είμαι βουλευτής που τα ψήφισε όλα από το 9 και είμαι αντιμέτωπος με μια σειρά κατηγοριών αστήριχτων, θέλω να κάνω τρία πάρα πολύ απλά ερωτήματα και πιστεύω ότι με την ευθυκρισία από τον διακρίνη θα απαντήσει. Εγώ θέλω να πει ο κύριος καθηγητής τρεις απλές απαντήσεις σε τρία απλά ερωτήματα. Πρώτον, εάν μπορούμε και αν πρέπει να γυρίσουμε στην Ελλάδα του 9 με το έλλειμμα και το χρέος που είχε. Και δεύτερο ερώτημα, εάν στην Ευρωπαϊκή Ένωση με το συσχετισμό που έχει, που κυριαρχείται από τις τράπεζες, χωρούν άλλες λογικές και άλλες πολιτικές. Και τρίτον, αν ξέρει από την επιστημονική του συγκρότηση καμιά χώρα τα τελευταία 200 χρόνια που μπήκε σε αναπτυξιακή τροχιά αυτή που περιέγραφε, με τράπεζες κλειστές. Μάλιστα, κύριε καθηγητά. Κοιτάξτε, για τις τράπεζες τα είπαμε. Φυσικά οι τράπεζες πρέπει να είναι ανοιχτές. Βέβαια οι τράπεζες. Από το 8 είναι κλειστές, χρεοκοπούν... κύριε καθηγητά. Πρακτικά κλειστές. Δανείζουν σε λίγους με απαγορευτικά επιτόκια. Από τα τέλη του 8 όταν κατέπεσε Lehman Brothers, σφάλω. Γιατί δεν άκουσα το πρώτο μέρος της πρότασής σας. Είπα, κύριε καθηγητά, από τα τέλη του 8 που κατέρευσε Lehman Brothers, οι ελληνικές τράπεζες, όταν ο κύριος Καραμαλής έλεγε ότι δεν έχουν κανένα πρόβλημα, είναι πρακτικά κλειστές. Δηλαδή δανείζουν σε ελάχιστους και σε αυτούς με απαγορευτικό επιτόκιο. Σφάλω. Νομίζω δεν σφάλεται, αλλά. Ακριβώς. Άρα λοιπόν από τις από τα τέλη του 8, κύριε Παπαδάκη. Να απαντήσω. Από τα τέλη του 8, όσοι μιλάνε για ανάπτυξη με τις τράπεζες κλειστές, κοροϊδεύουν τον κόσμο. Αυτό θέλω. Να φτάσουμε πιο πριν όμως. Αυτό θέλω. Όχι τόσο απλό. Να πάμε πιο πριν από το 8. Είναι τόσο απλό. Όχι, πώς φτάσανε τράπεζες. Να κλείσουμε. Να απαντήσει. Κύριε καθηγητά. Ποιο τον οδήγησε να απαντήσει, αν δεν είναι. Τράπεζες οι οποίες χρεοκοπούν. Χρηματοδοτεί ο ελληνικός λαός από το υστέρημά του για να μην κλείσουν και συνεχίζουν να έχουν οι ίδιες τον έλεγχο ή τώρα πια οι δανειστές μας. Είναι ένα σύστημα το οποίο δεν είναι πολύ ομαλό. Είναι θα πρέπει να αναγνωρίσετε. Δημόσιο έλεγχο τώρα οι τράπεζες. Να απαντήσει, να απαντήσει. Ακούστε, δημόσιο έλεγχο δεν θα το έλεγα, διότι αυτός που έχει το κουμάντο, αν δεν κάνω λάθος, είναι οι δανειστές με τους επιτρόπους τους. Τον τελικό έλεγχο εννοώ. Είναι η επίτροπη στις τράπεζες. Λοιπόν, το ζήτημα, τα ζητήματα. Εφόσον βάλουν τα 50 δις και απαλλαγούμε από αυτά. Ακριβώς. Αν τα βάλουν και απαλλαγούμε από το δημόσιο χρέος, τότε θα είναι καλά. Κοιτάξτε, μιλάμε συνεχώς για τις τράπεζες, το οποίο είναι κλειδί έτσι κι αλλιώς για κάθε οικονομία. Άρα λοιπόν, ένα το κρατούμε. Πάμε στα άλλα δύο. Αφήστε όμως να σας πω, κύριε Κουκουλόπουλε. Έχω μια δυσκολία με την καθυστέρηση του ήχου. Αφήστε να κληρώσω. Βεβαίως είναι κλειδί οι τράπεζες. Δεν το αμφισβητεί κανείς αυτό. Το θέμα είναι πώς διαχειρίζεται κανείς τις τράπεζες και την κρίση τους. Και κυρίως πώς διαχειρίζεται την κρίση της οικονομίας και της κοινωνίας. Γιατί οι τράπεζες είχαν ως τώρα όλα τα πολλά τελευταία χρόνια ένα καθαρά παρασιτικό ρόλο. Και οι τράπεζες αλλά και τα μεγάλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Μάλιστα. Αντί να πληρώσουν λοιπόν αυτοί που χρεοκόπησαν τις τράπεζες, τους στηρίζουμε όλοι μας για να μην κλείσουν. Και αφήνουμε τον έλεγχο σε άλλους. Αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα. Προσπάθησα όμως προηγουμένως να τονίσω μια άλλη διάσταση της κρίσης. Δεν μπορείς να αντιμετωπίσεις την κρίση κάνοντας τους ανθρώπους πιο φτωχούς. Αυτό δεν γίνεται. Τουλάχιστον αυτό ξέρουμε από την ιστορία των μεγάλων οικονομικών κρίσεων. Και θέλω να σας πω ότι το θεσμικό περιβάλλον και η πολιτική και η οικονομική ελίτ που κυβερνά τον κόσμο, σε αυτό νομίζω εύκολα θα συμφωνήσουμε, είναι αυτή που είναι. Αλλά και εκεί που υπήρχαν ευκαιρίες, εάν υπήρχαν τελικά να χτιστούν κάποιες συμμαχίες, δεν αξιοποιήθηκαν. Ο πρόεδρός σας, ο Γιώργος Παπανδρέου, ήταν πρόεδρος της Σοσιαλιστικής Διεθνούς. Έκανε μια προσπάθεια όλα αυτά τα χρόνια να ενώσει τους λαούς του Νότου, να συνεννοηθεί με τους ομολόγους τους στις διάφορες χώρες του Νότου. Έκανε καμία προσπάθεια να αξιοποιήσει διαπραγματευτικά όπλα. Το μεγάλο πολιτικό θέμα με τον κύριο Παπακουσταντίνου δεν είναι αν είναι ένοχος ή όχι. Είναι σημαντικό θέμα, το αναγνωρίζω. Το μεγάλο πολιτικό θέμα είναι ότι ο κύριος Παπακουσταντίνου που μας έβαλε στο πρώτο μνημόνιο διαπραγματεύτηκε, υποτίθεται, για την ελληνική πλευρά
Την ίδια στιγμή που το όνομά του, το όνομα συγγενών του ήταν στη λίστα. Αντιλαμβάνεστε τι σημαίνει αυτό, με ποιο σθένος ένας υπουργός οικονομικών μπορεί να υπερασπιστεί τα συμφέροντα της χώρας του ή να διαπραγματευτεί όταν είναι υποχείριο ή όμηρος έστω μέσω συγγενικών προσώπων. Αυτό είναι το μεγάλο πολιτικό θέμα με τον κύριο Παπακοσταντίνο. Το πρόβλημα είναι η αντίληψη του κύριου Παπακοσταντίνου, κύριε καθηγητά. Κατά αυτό το να δείτε, άλλο είναι το θέμα. Το πρόβλημα, κύριε καθηγητά. Το τι κάνουμε, δεν έχω αντίρρηση να πούμε το τι κάνουμε. Απλώς με αποσπάτε με επιμέρους ερωτήσεις. Και το μόνο που έχει σημασία σήμερα πραγματικά είναι το τι κάνουμε. Μην έχετε άγχος, δεν σας έχουμε βάλει στους εφτά. Για να βάλουμε, θέλει ο κύριος Παφίλη. Να ρωτήσω όμως κάτι. Ο κύριος Παφίλης προηγείται. Ναι, ναι. Αυτό να ξεκαθαρίσουμε ένα πράγμα. Συζητάμε για τα αποτελέσματα. Τι κρίση είναι αυτή, είναι κρίση του καπιταλιστικού συστήματος, ναι ή όχι? Βεβαίως είναι κρίση του καπιταλιστικού συστήματος. Είναι κρίση του καπιταλιστικού συστήματος. Απλώς είναι ο κύριος Παφίλης. Μισό λεπτό, κύριε Παφίλη. Ναι, κύριε Παφίλη. Πώς ξεπεράστηκαν οι κρίσεις του καπιταλιστικού συστήματος μέχρι τώρα? Με δύο παγκοσμίους πολέμους. Ναι ή όχι? Βεβαίως. Με καταστροφή παραγωγικών δυνάμεων. Ποιες είναι οι παραγωγικές δυνάμεις? Είναι πρώτα απ' όλα οι εργαζόμενοι, όπου πάνε σε αυτό που λέτε φτώχεια. Δεν είναι τυχαίο αυτό. Ο καπιταλισμός για να ξεπεράσει την κρίση πρέπει να μειώσει την εργατική δύναμη, την πάει στον πάτο. Και να καταστρέψει και ένα μέρος του κεφαλαίου. Για να επανακινήσει η οικονομία σε χειρότερες συνθήκες. Αυτή πόλεμο. Είναι η ουσία. Θα έχουμε πόλεμο. Βεβαίως, το έχουμε πει. Πόλεμος υπάρχει. Και θα υπάρξει και πόλεμος γενικότερος. Και αυτό φαίνεται. Η Συρία είναι δίπλα. Η περιοχή ειδικά είναι στο κέντρο του κεφαλαίου. Άρα λοιπόν. Μισό λεπτό θα είχα τελειώσει τώρα. Δεύτερο θέμα. Μιλάμε για Ευρωπαϊκή Ένωση. Και εδώ θα πω. Επικαλούμε δύο εκπομπές στον κύριο Παπαδάκη. Στην πρώτη είχαμε πει ότι αυξάνονται τα όρια συνταξιοδότηση των γυναικών στα 65 για να ξεμεθούν με τους άντρες. Δέχτηκα επίθεση λυσαλέα εδώ, σε αυτό το πάνελ. Έρχεται η Ευρωπαϊκή Ένωση και το κάνει. Δεύτερο, έκθεση σέρκας. Μιλάνε όλοι τώρα και λένε, ας πούμε, ότι καταργούνται οι συλλογικές συμβάσεις. Μα αυτό ήταν στην πράσινη βίβλο, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και μάλιστα έγινε και μεγάλη μάχη τότε. Γιατί το Πασόκ Νέα Δημοκρατία έχει ψηφίσει υπέρ, ο εκπρόσωπος του συνασπισμού Λευκό και εμείς είχαμε ψηφίσει κατά. Τι λέει? Ότι οι παραδοσιακές σχέσεις εργασίας, δηλαδή με συλλογικές συμβάσεις, δεν ανταποκρίνονται στο σημερινό επίπεδο ανάπτυξης και δεν υπηρετούν την ανταγωνιστικότητα. Άρα πρέπει να καταργηθούν. Προχθές δεν είχαμε πάλι εκθέσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα αυτή η πολιτική που ακολουθείτε δεν είναι πολιτική λόγω μνημονίου μόνο. Το μνημόνιο είναι το εργαλείο. Είναι πολιτική σε όλες τις καπιταλιστικές χώρες. Άρα το ερώτημα που τίθεται αντικειμενικά, και όχι επειδή το βάζουμε εμείς, είναι ότι η κρίση με και τον καπιταλισμό δεν μπορεί να ξεπεραστεί με κάποιο έναν τρόπο διαχείρισης σε όφελος των εργαζομένων. Στην ημερήσια διάταξη τίθεται το θέμα της ανατροπής και μεσάλης πολιτικής. Αυτή είναι μια συγκροτημένη θέση που υποστηρίζει το Κομμουνιστικό Κόμμα. Και εδώ δεχόμαστε κριτική να μιλήσουμε. Να, με στοιχεία όμως. Αν είναι έτσι ή αλλιώς. Κύριε Παφίλη, απλώς θέλω να παρακαλέσω το εξής. Ας βάζουμε τα θέματα ένα-ένα, να απαντήσω τώρα στον κύριο Παφίλη και μετά θα δούμε αν έχουμε χρόνο να συνεχίσουμε. Ναι. Κύριε Παφίλη, βεβαίως είναι μια παγκόσμια καπιταλιστική κρίση. Με ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό πάντως. Ναι, κύριε. Δεν ξέρω αν ακούγομαι. Ναι, ακούγομαι. Φυσικά και είναι μια παγκόσμια καπιταλιστική κρίση, με κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά βεβαίως. Με το χαρακτηριστικό ότι το κατεξοχήν παρασιτικό στοιχείο αυτής της καπιταλιστικής κρίσης, που είναι το χρηματοπιστωτικό σύστημα, επιτάχυνε το βάθεμα αυτής της κρίσης. Θέλω όμως να πω επίσης το εξής. Το χρηματοπιστωτικό πάντως είναι συνυφασμένο με τον καπιταλισμό. Πάντως, εννοείται. Δεν είναι κάτι ξεκάρφωτο. Κύριε Παφίλη, εννοείται. Μην βάζετε τα θέματα. Δεν έχω προσπεράσει τίποτα. Απλώς δώστε μου λίγο χρόνο να πάρω μια ανάσα να απαντήσω. Ολοκληρώστε, κύριε καθηγητά. Αν μιλάτε όλοι, ο καθένας λέει το δικό του, δεν θα βγάλει κανείς συμπέρασμα. Να μιλήσω λίγο, να πω δύο λόγια για αυτά που είπε ο κύριος Παφίλης. Βεβαίως είναι μια καπιταλιστική κρίση, αλλά κύριε Παφίλη, δεν χρειάζεται να μου τονίζετε σημεία στα οποία προφανώς συμφωνούμε. Το θέμα είναι το εξής. Εμείς θα προσπαθήσουμε να αντιμετωπίσουμε τις πιο άγριες πλευρές αυτής της κρίσης. Γιατί το μνημόνιο, συμφωνώ μαζί σας, είναι η πιο επιθετική μορφή, το πιο επιθετικό εργαλείο αυτής της κρίσης. Αλλά θα πρέπει να συμφωνήσουμε στο εξής βασικό. Εάν ο σοσιαλισμός πρόκειται ποτέ να λύσει τα προβλήματα στο μέλλον, ο σοσιαλισμός, ξέρετε, μπορεί να έρθει, μπορεί να μην έρθει, ή αν έρθει, μπορεί να έρθει αργά.
Το θέμα είναι τι κάνουμε τώρα. Τώρα μπορούμε να κάνουμε κάτι για να βοηθηθούμε όλοι μας. Εγώ δεν πιστεύω την παλαιά αντίληψη που έλεγε δεν θα γίνουμε γιατροί του καπιταλισμού. Για τώρα, μάλιστα. Θέλω να περάσω, θέλω να δώσω την ευκαιρία. Θέλω να δώσω την ευκαιρία. Δεν έχουμε μιλήσει για τα πράγματα. Όχι, μισό λεπτό. Μισό λεπτό. Μορφή διαχείριση. Μπορεί να κάνω το θέμα. Μισό λεπτό. Για να μην κάνουμε την κουβέντα. Μισό λεπτό, κύριε Κουκουλόπουλε. Έκανα δύο ερωτήματα και συγκρίνω ότι απεφεύθη απάντηση. Ωραία. Όχι, κύριε Κουκουλόπουλε. Μη με ακούστε. Είπα, αν ακούστε. Μπορούμε και αν πρέπει να γυρίσουμε πίσω στην Ελλάδα πω, με τα ελλείμματα που είχε το 9 και δεύτερο. Να σας πω. Θέλω να βοηθήσουμε. Θέλω να βοηθήσουμε. Που έχει η Ευρώπη. Ξέρετε, θέλω να βοηθήσουμε. Θέλω να βοηθήσουμε. Θέλω να βοηθήσουμε. Θέλω να βοηθήσουμε. Μαύρε παιδιά, δεν μπορούμε να συζητήσουμε έτσι. Δηλαδή, μιλάμε όλοι μαζί, δεν ακούγεται κανείς. Έτσι, έτσι. Θέλω να. Γιατί δεν βγαίνει έτσι τίποτα. Κύριε Παπαδάκη, δεν αποφεύγουν τίποτα. Και προπαντός δεν αποφεύγουν τα ερωτήματα του κυρίου Κουκουλόπουλου. Εννοείται ότι δεν μπορούμε να γυρίσουμε σε μια πολιτική ελλειμμάτων. Αν θέλετε μάλιστα, να το συνεχίσω, πρέπει να σας πω ότι δεν μπορούν να κάνουν το γιατρό αυτής της πολιτικής των ελλειμμάτων αυτοί που μας έριξαν στα ελλείμματα. Το πρώτο είναι αυτό. Και το δεύτερο και πιο σημαντικό είναι ποια είναι η λύση, διότι όλα αυτά που συζητάμε έχουν μία και μόνη ουσία. Να αναδείξουν, να δώσουν απαντήσεις στο τι κάνουμε. Στο τι κάνουμε λοιπόν. Το οποίο πρέπει να μας απασχολεί, έχω να πω το εξής. Και με αυτό ολοκληρώστε. Ολοκληρώνω με αυτό. Παρακαλώ. Σας είπα ότι είναι αναγκαία, αλλά όχι ικανή συνθήκη να σταματήσει η πολιτική των μνημονίων. Στο τι κάνουμε όμως πρέπει να σας πω ότι μερικές φορές η πολιτική, όπως και η ιστορία, έχει καταλύτες που ούτε καν τους υποψιαζόμαστε. Εάν η Ελλάδα κάνει χρήση κυριαρχικών δικαιωμάτων και καταγγείλει τις συμβάσεις για τα μνημόνια, αυτό μπορεί να προκαλέσει μια γενικότερη κρίση η οποία θα αναγκάσει και το πολιτικό σύστημα Μάλιστα. να ξαναδεί τις πολιτικές. Αλλά εμείς ακολουθούμε μια πολιτική εξευμενισμού αυτή τη στιγμή. Θέλω να έρθω. Και θέλω... Παρακαλώ. Κύριε Παπαδάκη, δεν ξέρω πόσο χρόνο, αν έχουμε μισό λεπτό ακόμη, θέλω μισό να λεπτό το έχουμε, ναι, μισό λεπτό για να μιλήσουν δύο που δεν έχουν μιλήσει. Όχι, πάντως, ό,τι είναι θα να κάνουμε... Θα ότι δεν μίλησαν άλλοι. Ό,τι είναι να κάνουμε, θα πρέπει να το κάνουμε στον αντίποδα αυτής της πολιτικής. Επαναλαμβάνω, εύκολες λύσεις δεν υπάρχουν. Αλλά δεν μπορώ να φανταστώ ότι μπορούμε να συνεχίσουμε αυτή την πολιτική που μας καταστρέφει και μας σκοτώνει. Μας σκοτώνει όμως κυριολεκτικά και θέλω να κλείσω με μία φράση. Διαπιστώσεις, κύριε καθηγητά, η οποία νομίζω... διαπιστώσεις μόνο. Είναι απλό. Όχι, όχι, δεν είναι διαπιστώσεις. Κύριε Τσούκαλη, σας είπα. Το τι πρέπει να κάνουμε. Σας το λέω ξανά, αλλά ακούτε. Είπε καταγγελία. Ούμε επίσης, κύριε Τσούκαλη, νομίζω ότι μιλάμε ως τώρα και συνεννοούμαστε. Εάν είστε της αντίληψης, της αντίληψης που λέει ούμε επίσης, κάνουμε επίσης, δεν μπορούμε να συζητήσουμε. Επαναλαμβάνω, δεν μπορούμε να συνεχίσουμε την πολιτική των μνημονίων. Αυτό πρέπει να σταματήσει. Και πρέπει να σκεφτούμε σοβαρά πού θα βρούμε τα λεφτά. Υπάρχουν προτάσεις να τις συζητήσουμε. Το θέμα είναι το εξής, ότι δεν μπορούμε να συνεχίσουμε μια πολιτική που μας σκοτώνει και βαθαίνει την κρίση. Και μην νομίζετε ότι ο θάνατος είναι πολύ μακριά από τις πολιτικές που εφαρμόζονται. Θέλω να σας θυμίσω ή να σας πω μια φράση και με αυτή θέλω να κλείσω. Στη μεγάλη κρίση στη Γερμανία και με την άνοδο του εθνικοσοσιαλισμού, ένας μεγάλος διανοητής, ο Μπρέχτ, είπε το εξής. Υπάρχουν πολλοί τρόποι θανάτωσης. Μπορείς να ξεκυλιάσεις κάποιον με ένα μαχαίρι, να στερήσεις από κάποιον το ψωμί, να μην γιατρέψεις κάποιον που είναι άρρωστος, να χώσεις κάποιον μέσα σε ένα άθλιο κατάλημα, να εξουθενώσεις κάποιον βάζοντας τον να δουλεύει έως θανάτου, να οθήσεις κάποιον στην αυτοκτονία, να οδηγήσεις κάποιον στον πόλεμο κλπ. Ελάχιστοι από τους παραπάνω τρόπους απαγορεύονται στο κράτος μας. Εμένα αυτό το απόφθεγμα με ανησυχεί πάρα πολύ και με ανησυχούν οι ανατριχιαστικές ομοιότητες με την άνοδο της νεοναζιστικής δεξιάς και με το διαρκές βάθεμα αυτής της κρίσης. Θα ήθελα να πάμε στον κύριο Νάκο. Στον κύριο Νάκο. Στον κύριο Νάκο. Κύριε Παφίλη, παρακαλώ. Κύριε Νάκο. Κύριε Νάκο. Αλλά δεν μπορείτε να κάνετε πολλά ζητήματα με επιτρόπους οι οποίοι όταν τελειώνει η θητεία τους προσλαμβάνονται από αυτούς τους οποίους ήλεγχα ως επίτροποι. Μάλιστα. Αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί. Θέλω να έρθω στον κύριο Νάκο. Κύριε Νάκο. Άκουσαμε μεγάλη προσοχή. Παρακαλώ. Άκουσαμε μεγάλη προσοχή. Και είναι όλα αυτά τα οποία ακούγονται όλο αυτόν τον καιρό. Διαπιστώσεις. Νομίζω το ερώτημα στο οποίο δεν απάντησε ο κύριος καθηγητής ήταν αυτό που έβαλε ο κύριος Τσούκαλης. Ωραία είναι όλα αυτά.
Εδώ υπάρχουν κάποιοι κανόνες παιχνιδιού, τους οποίους είμαστε αναγκασμένοι να ακολουθήσουμε. Έχεις πρόταση μέσα σε αυτό το περιβάλλον που ζούμε? Υπάρχει? Ποιος δεν θέλει να απαλλαγεί από την πότα του δανειστού? Ξέρετε κανέναν που να χρωστάει και να μην θέλει να ξεχρεωθεί? Πώς γίνεται αυτό? Μία πιστική λύση. Υπάρχουν, λέει, να τις κουβεντιάσουμε. Μα τόσα χρόνια τις κουβεντιάζουμε. Από τότε που αρχίσαν τα μνημόνια και η κατάρρευση, κουβεντιάζουμε τους άλλους τρόπους και δεν βγήκε ένας να πει: να ο τρόπος, ρε παιδιά, αυτός είναι. Γιατί δεν είναι πρόταση. Λοιπόν, αν μου επιτρέπετε, κύριε Παπαδάκη, το Κομμουνιστικό Κόμμα έχει πρόταση. Να ολοκληρώσει. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, ποια είναι η πρόταση? Εσείς έχετε δίκιο. Παρακαλώ. Βρείτε εσείς πώς θα το διαχειριστεί καλύτερα. Γιατί εμείς λέμε ότι ό,τι διαχείριση και να υπάρχει και αποδεικνύεται σε ολόκληρη την ανθρωπότητα είναι σε βάρος. Εμείς επιλέξαμε έναν δρόμο με τους κανόνες του παιχνιδιού που παίζονται. Παίζουμε μπυρίμπα, παίζουμε τους κανόνες της μπυρίμπας. Δεν μπορούμε να παίξουμε Θανάση ή Μπουρλότο, μισό λεπτό. Και εκεί μέσα, μέσα σε παρακαλώ, εγώ δεν διέκοψα κανένα, να πω λίγο την άποψη. Εδώ λοιπόν πρέπει να βρούμε όλα εκείνα τα μέσα που να εκμεταλλευτούμε το περιβάλλον που υπάρχει, τις δυνατότητες, αποφεύγοντας τις αδυναμίες και τις κοπέλους και κυρίως μπαίνοντας σε μια διαδικασία παραγωγική. Διότι όπως ομολόγησε ο κύριος καθηγητής, δεν μπορούμε να επιστρέψουμε στην πολιτική των ελλειμμάτων. Ότι αυτό είναι επώδυνο, είναι προφανές ότι είναι επώδυνο. Υπάρχει άλλος τρόπος. Εμείς επιλέξαμε αυτόν τον τρόπο, διότι πιστεύουμε ότι δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Εγώ δε, προσωπικά, δεν έχω ακούσει έναν πιστικό άλλο δρόμο, εκτός από συνθήματα του τύπου ότι αυτοί που μας φέραν εκεί δεν μπορούν να μας βγάλουν από εκεί. Αυτό δεν σημαίνει τίποτα. Μία σοφιστία είναι που δεν έχει αντικείμενο. Πες μας ποιοι μπορούν να μας βγάλουν και με ποιο τρόπο. Το άλλο είναι ένα ανάθεμα. Είναι με τη σειρά την κοινοβουλευτική. Είναι για όνομα του Θεού. Δεν έχει μιλήσει ο Γιώργος. Δεν έχει μιλήσει. Μετά τη. Γιώργο. Λοιπόν, εγώ θέλω να πω ότι ο κύριος καθηγητής είπε ορισμένα σημαντικά πράγματα. Μπορεί να μην συμφωνεί ο κύριος Τσούκαλης με τον κύριο Νάκο, ενδεχομένως και με τον κύριο Κουκουλόπουλο, αλλά τι να κάνουμε. Οφείλω να ακούσουν. Κοιτάξτε να δείτε. Πόλεμος γίνεται. Θα συμφωνήσω. Αυτή τη στιγμή έχει τη μορφή παγκόσμιου οικονομικού πολέμου. Εγώ λέω, προσωπική μου άποψη είναι αυτή. Εάν η Γερμανία δεν είχε αποπλιστεί στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο όπως αποπλίστηκε, μπορεί να είχαμε σήμερα ήδη και άλλο. Δεύτερη δύναμη είναι στην παραγωγή. Και ήδη πόλεμο. Μισό λεπτό. Ακούστε ένα σχόλιο. Βεβαίως είναι. Και συμμετέχει παντού σε όλα. Θα συμφωνήσουμε, κύριε Παφίλη, να τον αναφορήσουμε τον καπιταλισμό. Αυτές και το λέω με την. Δεν συμφωνήσουμε. Όχι, θα συμφωνήσουμε να τον αναφορήσουμε. Όμως, αφήστε με. Όμως, ακούστε να δείτε. Η Ελλάδα βιώνει, όπως είπε ο κύριος καθηγητής, την πιο επιθετική μορφή αυτής της κρίσης. Την Ελλάδα τη βάλανε, αυτή που τη βάλανε, στο κέντρο μιας παγκόσμιας κρίσης, χωρίς να είναι αυτό το πράγμα, η κρίση, ως ένα πειραματόζω, και εμείς λέμε ότι αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί. Τι να είναι, γίνει. Μπορεί να μην είναι ικανή συνθήκη που είπε. Θα με αφήσετε να μιλήσω. Ο λόγος, δεν είναι τυχαίο ότι φέρατε τη χώρα εδώ. Δεν είναι τυχαίο και δεν έχετε συνέστηση του που βρίσκεται η χώρα. Και ποιες είναι οι πολιτικές σας ευθύνες. Δεν έχετε συνέστηση. Θα τις αναλάβετε ως μορφή κάθαρσης, όχι ως ένα πλυντήριο που είστε κατασκευαστές, όπως είπα προηγουμένως, με πράσινους, μπλε και δεν ξέρω ποιους άλλους κόκκους μέσα. Από χθες το βράδυ αναλάβατε. Σαμαράς και Βενιζέλος και Δημάρ, στο βαθμό που την ανέλαβε, τη συγκάλυψη αυτής της υπόθεσης. Λοιπόν, αυτή τη λογική έρχεται. Μισό λεπτό. Στην Επιτροπή με αυτή τη λογική θα συμμετάσχει. Είπε κάτι ο καθηγητής. Είπε κάτι. Μισό λεπτό. Θα αφήσετε να μιλήσω. Μην έρθετε καθόλου. Αν είναι συγκάλυψη, μην έρθετε. Θα αφήσετε να μιλήσω. Θα με αφήσετε να μιλήσω, κύριε Τσούκαλη. Μα όταν λέτε συγκάλυψη, θα με αφήσετε να μιλήσω. Δεν είχαμε έρθει. Παρακαλώ. Λοιπόν, είπε κάτι ο κύριος καθηγητής. Είπε κάτι ο κύριος καθηγητής. Θέλω να κάνω σοβαρή κουβέντα. Δεν θα πέσω παρακάτω. Από εκεί που ναι, ξέρω, δεν ξέρω αν είναι σοβαρή. Είπε ο κύριος καθηγητής κάτι. Ότι δεν είναι ικανή συνθήκη. Έτσι. Είναι όμως συνεκβάνων η συνθήκη της καταγγελίας του μνημονίου. Αυτό είπε στον κύριο Σόιμπλε ο κύριος Τσίπρας.
Είπε καταγγελία, κύριε. Είπε ο κύριο Σύπρα και στον κύριο Φούστελ. Είπε αυτό που δεν τολμήσατε ούτε και να το σκεφτείτε. Τι είπε, κύριε. Είπε αυτό που δεν τολμάτε. Είπε καταγγελία. Τρέμετε και να το σκεφτείτε. Έτσι. Αυτά είπε. Είπε. Ο Τσίπρας είπε στο Σόιμπλε αυτά που τρέμετε. Μάλιστα. Και να τα σκεφτείτε. Τελειώνει ο χρόνος. Άλλα λόγια να αγαπιόμαστε. Και... δεν είπε καθόλου άλλα λόγια. Τελειώνει ο χρόνος. Άλλα λόγια να αγαπιόμαστε. Ολοκλήρωσε, ολοκλήρωσε, Γιώργο. Είναι απαραίτητη συνθήκη από εκεί και πέρα. Από εκεί και πέρα. Και ολοκλήρωσε με αυτό, Γιώργο. Από εκεί και πέρα. Να γινόταν η επανάσταση. Ξεκινήσαμε την προανακριτική πριν την ώρα της. Από εκεί και πέρα. Χρειάζεται. Δεν θα έρθουμε στα ελλείμματα του 9. Φυσικά δεν θα έρθουμε εκεί. Αλλά δεν θα ισοπεδώσουμε την κοινωνία. Γιώργο μου, πρέπει, δεν έχω χρόνο. Πήγε ο κύριος Σαμαράς, δεν έχω χρόνο. Πληρώνω, Γιώργο μου, δεν είχα το χρόνο. Αυτό. Πήγε ο κύριος Σαμαράς και τους είπε για τη Γερμανία μετά τον πόλεμο. Δεν τους είπε το παρακάτω, τι έγινε με τη Γερμανία τότε, στη διεθνή συνδιάσκεψη, ότι τις είπαν τη Γερμανία είσαι χρεωμένη μέχρι τον λαιμό, έτσι. Θα αποπληρώσεις μερίτερα ανάπτυξης, είπανε. Είπε στη Γερμανία. Όχι μόνο. Είπανε στη Γερμανία. Γιατί ο Σαμαράς είπε το πρώτο μέρος και δεν είπε το δεύτερο στους Γερμανούς. Πρόσεξε και τη, και τη διαγραφή του Αμερικάνικου χρέους. Ξέρετε τι κάνουν. Και δεν κάνουν. Και με αυτό ολοκληρώνεις, Γιώργο. Χρειάζεται παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας. Συμφωνούμε. Δεν μπορεί να γίνει από τη μία μέρα στην άλλη. Επίσης συμφωνούμε. Δεν κρατάμε μαγικό ραβδάκι γι' αυτό. Θα συμφωνήσουμε. Με ποιος αλλά όμως. Το ενδιάμεσο θα την κάνει. Αλλά όμως. Αυτοί που θα αναλάβουν, κύριε Παφίλη. Ποιο κεφάλαιο. Λέτε η σημαντικότητα. Λοιπόν, όχι που δεν αποκλειόμαστε. Εμείς δεν κάνουμε τη μεταφυσική της επανάστασης. Κύριε Παφίλη, επιτρέψτε με. Κάνω πολιτική. Κάνω πολιτική συζήτηση μαζί σας. Δεν κάνουμε μεταφυσική εμείς. Δεν είμαστε υπέρ της μεταφυσικής επανάστασης. Δεν έχουμε άλλο χρόνο. Δεν έχουμε άλλο χρόνο. Δεν έχουμε άλλο χρόνο. Δεν ξέρω. Θα ήθελα να με διευκολύνετε. Γιώργο μου. Θα ήθελα να με διευκολύνετε. Μια κουβέντα, μια κουβέντα. Να πω στον κύριο Κουκουκουκ πόσο ήταν το έλλειμμα του 2009, αυτό που έφτιαξε έστω ο Παπακοσταντίνου με τον κύριο, Γεωργίου, ο οποίος υπάρχει ακόμα. Να μου πείτε πόσο ήταν το έλλειμμα. Ο κύριος Καραμαλής με τον πόσο ήταν το έλλειμμα. Ήταν κύριο Λογοσκούφινος το παρέδωσαν. Ναι, ναι, ναι. Ήταν, το πήγανε το 15%, 34-35 εκατομμύρια. 50 δις πάρουν εισέπρατε το κράτος και 75 εξόδες. 35 δις. 50 εισέπρατε, 75 εξόδες. Αν θέλατε λοιπόν, ακούσατε. Μπορούμε να γυρίσουμε, δεν μπορούμε. Θα μπορούσατε να βάλετε 30-34 δισεκατομμύρια μέτρα σε μία χρονιά μέσα και να κατεβάσετε σε μία χρονιά το έλλειμμα. Έχετε βάλει 65-70 δισεκατομμύρια. Τι κρίμα που πάει. Πάρη μου, δεν με ακούσα, αγάπη μου. Έχετε πάρει 70 δισεκατομμύρια μέτρα για ένα λαό. Το έλλειμμα παραμένει να είναι σε χαμηλά επίπεδα. Δεν έχει φτάσει κάτω. Βέβαια. Το ΑΕΠ όμως είναι στο 100%. Συγγνώμη. Δεν έλυσε το πρόβλημα. Το ΑΕΠ είναι αυτή τη στιγμή. Το χρέος είναι στο 170%. Παλεύουμε να το γυρίσουμε στο αχρέο του 2009 που είναι στο 120 με ένα λαό εξουθενημένο. Και η Γερμανία αυτό που είπε. Όταν οι Αμερικάνοι διαγράψαν τεράστιο χρέος που ήταν απέναντι στους Γερμανούς. Είτε στην Γερμανία, τρέχω τα λέω γρήγορα τώρα για να προλάβω γιατί δεν έχω να μιλήσω. Και με τη λύτρα ανάπτυξη. Και εμείς δεν μπορούμε να εφαρμόσουμε αυτά που κάνει η Γερμανία. Και μου λέτε δεν υπάρχει. Και για γερμανικές αποζημιώσεις. Για τις γερμανικές αποζημιώσεις δεν μιλάει κανένας πάλι. Αν διαφωνούμε, να το φέρουμε στη Βουλή. Ότι διαφωνούμε. Άρα τότε, αν μιλάμε όλοι στη Βουλή και να τις απαιτήσουμε. Όχι επειδή μιλάμε για τρόπο. Μισό λεπτό. Τα λέει καλύτερα το καμένο. Μισό λεπτό, γιατί θέλω να μάθω κάτι εδώ από τους εκπροσώπους του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Κρίμα που μπήκε και εκεί. Υπήρχε μία. Όχι, μισό λεπτό. Μισό λεπτό, αν έχετε την καλοσύνη. Μέχρι το τέλος του χρόνου. Μέχρι το τέλος. Γιώργο μου, 3 Μαρτίου θα έχουμε τα αποτελέσματα της οφειλής του γερμανικού δημοσίου στην Ελλάδα. Με πρόλαβε, γιατί ξεθαρωτήσω. Μα βέβαια. Ήταν δεσμευμένη η Βουλή μέχρι 31 Δεκάτου. Το Υπουργείο. Στην Βουλή. Το Υπουργείο. Η Ελληνική Πολιτεία, εν πάση περιπτώσει. Ήταν δεσμευμένο να βγάλει το πόρισμα, ένα πόρισμα, για να μην λέω καθένα το μακρύ του και το κοντό του. Πολύ σωστά. Οι εκτιμητές, ποιο είναι τελικά το χρέος και ποιες είναι οι διεκδικήσεις ελληνικές. Είχε δεσμευτεί το αρμόδιο Υπουργείο να έχει την έκθεση έτοιμη μέχρι 31 Δεκάτου του 2012. Είμαστε στον 1ο του 2013 και τώρα ακούω ότι πήρε παράταση για το Μάρτιο του 2013. Μαρτίου. Γιατί να πιστέψουμε εμείς ότι πράγματι θέλετε να διεκδικήσουμε τα χρήματα αυτά. Όχι, δεν είναι έτσι. 70 μέρες σας πειράζει. Συγγνώμη. Για κάποιους δεν εκκρεμούσε 70 χρόνια. Το φωνάζανε. Όχι, εκκρεμούσε και τώρα 70 μέρες. Για κάποιους το φωνάζανε. Πάρη μου,
Όχι αριστερά, δεν το φώναζε μάλιστα για αριστερά. Άλλη αριόλο, μα κύριε Παπαδάκη. Κύριε Παπαδάκη. Έστω να δούμε το Μάρτιο. Έστω το Μάρτιο. Κύριε Παπαδάκη, είναι πρώτη φορά. Ξέρετε κανέναν Έλληνα που δεν θέλει να τελειώσει με γερμανικό. Συγγνώμη. Είναι αυτό που λέτε. Κύριε καθηγητά. Όχι έτσι που θα το λέμε εδώ. Κύριε καθηγητά, θέλω να σα ευχαριστήσω. Ναι, μια κουβέντα με εσά και να κλείσουμε. Σκεφτείτε τι θα γίνει στην Προανακριτική Επιτροπή για τη Λίστα Λαγκάντο που ο μοναδικό ο οποίο έχει παραπενθεί στην προανακριτική είναι ο κύριος Παπακωνσταντίνου. Πιστεύετε ότι θα βγει κάτι από όλη αυτή την υπόθεση? Δεν ξέρω, κύριε Παπαδάκη, αν θα βγει. Αυτό θα φανεί. Δεν ξέρω αν θα βγει. Το μεγάλο θέμα είναι όμως ότι πάλι χάσαμε το στόχο, διότι το πολιτικό θέμα, επαναλαμβάνω, είναι εκτός από το να τιμωρηθεί κάποιος ένοχος εάν βρεθεί, να δούμε, να βγάλουμε κάποια συμπεράσματα από όλες αυτές τις πολιτικές συμπεριφορές. Διότι εδώ βλέπουμε συμπεριφορές υπουργών, αξιωματούχων, που λίγο ή πολύ θυμίζουν το Λουδοβίκιο, το κράτος είμαι εγώ. Λοιπόν, επίσης να βγάλουμε κάποια συμπεράσματα σε ό,τι αφορά μια διαπραγμάτευση η οποία θα βγει εντελώς από το πλαίσιο που ξέρουμε ως τώρα. Δηλαδή, θα πρέπει να αξιοποιήσουμε τα όποια πλεονεκτήματα έχουμε. Σας θυμίζω μόνο ότι οι ισορροπίες στο οικονομικό και πολιτικό σύστημα είναι πάρα πολύ λεπτές. Αν μια χώρα του Νότου αποσκυρτήσει σε εισαγωγικά από τις πολιτικές των μνημονίων, αυτό μπορεί να παράξει κύματα τα οποία οπωσδήποτε θα οδηγήσουν το πολιτικό και οικονομικό σύστημα σε αναθεώρηση αυτή των πολιτικών, είναι μια αυθέρνη, διότι αυτό που θα κυριαρχήσει, αυτό που θα κυριαρχήσει είναι το ένστικτο, είναι το ένστικτο της αυτοσυντήρησης, είναι το ένστικτο της αυτοσυντήρησης και της πολιτικής και της οικονομικής ελίτ. Δεν θα αφήσουν να καταστραφούν. Και επειδή ο καπιταλισμός δεν αρρωσταίνει ποτέ μόνος, αλλά αρρωσταίνουν κυρίως οι άνθρωποι, και αυτοί είναι που υποφέρουν κυρίως τις μεγάλες κρίσεις, πρέπει να δούμε πρέπει τι θα κάνουμε. Πρέπει να κύριε καθηγητά. Αν εσείς θέλετε να στέκεστε στο κλισέ, δεν υπάρχουν άλλες λύσεις και δεν μας κάνετε προτάσεις, εάν μετά από 3/4 συζήτησης δεν ακούσετε τίποτε από όσα είπαμε, τι να πω. Ο Στάλης, το μόνο είναι η καταγγελία ότι μπορεί να γίνει σοσιαλισμός σε μια χώρα και ο κύριος καθηγητής ότι μπορούμε εντός νομισματικής ένωσης να κάνουμε τα δικά μας. Και ως πειραματός. Αυτό είναι. Ακριβώς αυτό είναι. Θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ για τις συμμαχίες του Νότου. Θέλω να σας ευχαριστήσω όλους.